Τι φοβάσαι ότι θα αλλάξει περισσότερο στη ζωή σου με το δούνου του? Είμαστε ακόμα σε πολύ μικρή ηλικία για να ξέρουμε. Σίγουρα το μέλλον, αλλά το μέλλον όλων. Δεν ξέρω αν θα έχω επαγγελματική αποκατάσταση. Τίποτα δεν αλλάξει, απολύτως. Γιατί υποτίθεται ότι πάμε να κάνουμε κάτι καλό και δεν γίνεται τίποτα. Και στις εξόδους, πολύ περισσότερο αυτό. Και για ρούχα και για έξοδα, ταξίδια, τα πάντα. Δεν νομίζω να αλλάξει και πολλά. Γιατί το λες αυτό? Δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν. Τίποτα. Γιατί το λες με τόση σιγουριά? Δεν υπάρχει εταιρεία. Τα βλέπεις τόσο χάλια τα πράγματα? Ναι. Στη δική σου ζωή αυτό πώς έχει επηρεάσει προσωπικά? Εντάξει, δεν με απασχολεί και πολύ. Στο εξωτερικό θα πάω. Καλά, Έλληνας ποτέ δεν θα πάψει να βγαίνει, εγώ πιστεύω. Αλλά εντάξει. Αναγκαστικά θα περιοριστώ, ας πούμε, στα ψώνια μου και σε όλα. Τίποτα. Γιατί το λες με τόση σιγουριά? Γιατί να αλλάξει κάτι? Δεν ξέρω, πώς δουλεύεις τη ζωή σου? Είμαστε, θα είμαστε. Προσωπικά, εσένα πώς έχει επηρεάσει η όλη κατάσταση στη δική σου ζωή? Οικονομικά πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή? Δηλαδή στους καφέδες, πώς κινούμαστε, στη ζωή μας κάθε μέρα. Μάλλον δεν θα κάνω τόσα πολλά ψώνια. Ειλικρινά δεν έχω ιδέα, φίλε. Τι να σου πω. Άμα ήξερα, άλλοι ξέρουν. Παλεύουμε στις σχολές χωρίς να γίνεται κάτι να μπορούμε να βρούμε κάποιες δουλειές. Τρώω μια φορά τη μέρα, για 3-4. Αντέχεις δηλαδή? Αντέχω. Τώρα έχω στεγούνα εδώ πέρα. Θα συσταίνεσαι και με αυτό, έτσι. Έχουμε... Θα γίνουμε λίγο μπάχαλο. Τώρα όλοι μας κλέβουν, όλοι υποκρίνονται. Απολύτως τίποτα προς το καλύτερο. Σίγουρα τίποτα προς το καλύτερο. Όσοι συνήθως, όσοι παίρνουν τα λεφτά θα παίρνουν και όσοι πληρώνουν τους φόρους των άλλων θα συνεχίσουν να τους πληρώνουν.